Η σημαντική εισρωή νερού των τελευταίων ημερών είχε ως αποτέλεσμα την υπερχείληση του φράγματος της Κλήρου. Το τριήμερο που πέρασε αποδείχθηκε αρκετά ευεργετικό, γεμίζοντας το 2 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων φράγμα της Κλήρου, με την εισρωή στα φράγματα να είναι γύρω στις 550.000 κυβικά μέτρα νερού. Ωστόσο, για να βελτιωθεί η κατάσταση, χρειαζόμαστε και άλλες βροχές, σύμφωνα με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Μέχρι στιγμής, συνολικά η πληρότητα των φραγμάτων της Κύπρου αγγίζει μόλις το 11,8%, πιο κάτω από την περσινή χρονιά που είχε φτάσει στο 13,3%. Δεν είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση. Σε όλα τα φράγματα σήμερα η πληρότητα ανέρχεται μόλις το 11,8% με 34,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η οργή της καταιγίδας δεν άφησε ανενόχλητη ούτε χθες την επαρχία Λεμεσού. Σε ορεινές περιοχές της επαρχίας σημειώθηκαν κατολισθήσεις βράχων που απέκοψαν δρόμους, δημιουργώντας προβλήματα στην τροχαία κίνηση για αρκετή ώρα. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Πάφος με επίκεντρο την πόλη Χρυσοχούς. Οι έντονες βροχοπτώσεις πλημμύρισαν σχολείο της περιοχής. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν διακοπή ρεύματος και στο δημοτικό σχολείο της Δρούσιας, αλλά ευτυχώς η βλάβη αποκαταστάθηκε γρήγορα. Σοβαρές είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν στο Εθνικό Πάρκο Αθαλάσσας. Το τμήμα Δασών, αφού ενημέρωσε το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά την χρήση των πάρκων, άρχισε τις άμεσες εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων που προέκυψαν. Οι επόμενες ημέρες περιλαμβάνουν τοπικές βροχές ή και καταιγίδες, αλλά και χαλαζόπτωση σε ορισμένες περιοχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσουν τα πρώτα χιόνια, με τη θερμοκρασία να κατεβαίνει έως και τους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.